δεν έπεισε με τον ισχυρισμό του ότι δεν έχει καμιά συμμετοχή στο εμπόριο ναρκωτικών και μετά την απολογία του σήμερα οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο. Ο λόγος για τον 39χρονο ιδιοκτήτη ψητοπολίων στο Ηράκλειο, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση με τον εντοπισμό ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και το κοκτέιλ υπερναρκωτικού που κατασχέθηκε από την αστυνομία μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Ο άνθρωπος από την αρχή λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση. Και το λέει με παρησία και το λέει με αιτιολογίες, με ισχυρισμούς, με έγγραφα που αποδείχθηκε ότι δεν έχει καμία σχέση. Σύμφωνα με τη συνηγορό του, ο κατηγορούμενος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα του καταλογίζει η αστυνομία, ενώ υπογράμισε ότι κανένα από τα ευρήματα δεν ήταν στην κατοχή του. Έχω μείνει άφωνη, ειλικρινά σας το λέω. Όχι ότι θέλω να κρίνω την απόφαση, οι αποφάσεις είναι σεβαστές. Όμως έχω μείνει άφωνη, γιατί όσο και να διαβάσεις τη δικογραφία δεν βλέπεις καμία σχέση του ανθρώπου αυτού με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν. Είμαι σίγουρη ότι στην ακροαματική διαδικασία το τριμελές εφετείο κακουργημάτων με τέτοιο αποδεικτικό υλικό δεν μπορεί να συνδέσει τον άνθρωπο αυτόν με αυτή την κατηγορία. Είμαι βέβαιη ότι ο άνθρωπος αυτός θα αθωωθεί. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Παρασκευή και οι δύο άλλοι συγκατηγορούμενοι του για την ίδια υπόθεση, ένα 40χρονος Αλβανός και ένα 47χρονος Ηρακλειώτης, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους και πήραν επίσης το δρόμο για τη φυλακή. Ο 40χρονος Αλβανός μάλιστα απέδωσε τη συχνή παρουσία του στην περιοχή όπου βρέθηκαν κρυμμένες οι ναρκωτικές ουσίες, στο γεγονός ότι εκεί συνευρισκόταν με τη σύντροφό του, και αυτό, όπως είπε, παρεξηγήθηκε από τους αστυνομικούς. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι μετά από μηνών παρακολούθησης, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να εντοπίσουν σε αγροτική περιοχή κοντά στα Καλέσα μεταξύ άλλων 700 και πλέον γραμμάρια κοκαίνης, καθώς και 230 γραμμάρια μείγματος ηρωίνης, έκστασης και αμφεταμίνης. Ένα κοκτέιλ ναρκωτικού δηλαδή, που μέχρι τώρα δεν είχε κάνει την εμφάνισή του στην Κρήτη.